Βιάζεσαι, μη βιάζεσαι. 107,4. Τι βιάζεσαι. All about Ars on air. Να τα πεις όλα. Χρήστον Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα και σήμερα, Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, ακριβώς στα μισά του μήνα. Τον φάγαμε και αυτόν σχεδόν. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 6.30. Να το κάνουμε μέχρι τις 7. Όχι, 6.30-7 να κάνουμε την άλλη εκπομπή, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, με όλη την επικαιρότητα και την ισογραφία όσον αφορά τον Άρη, σε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα παραμένουμε. Οι ρυθμοί ανεβαίνουν και το ενδιαφέρον επίσης. Μετράμε αντίστροφα για το πολύ σημαντικό παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης κόντρα στην Κόλος Κοβαλίβκα. Θα αναφερθούμε εννοείται στο συγκεκριμένο ματς. Θα αναφερόμασταν και στο μπάσκετ, αλλά το φιλικό με την Ηρακλή αναβλήθηκε. Φοβήθηκαν προφανώς και ζήτησαν να αναβληθεί το παιχνίδι, λένε πληροφορίες. Γιατί ο Ηρακλής δεν είχε τους δύο σέντερ του, λέει, στη διάθεσή του και ζήτησε από τον Άρη να μην γίνει το ματς. Άλλοι όμως λένε ότι φοβήθηκαν. Λοιπόν, και άλλοι λένε ότι έχουν κορονοϊό και δεν το λένε. Πάρε το γραφείο. Πάρε το γραφείο. Επειδή στο είπα και έκανα τώρα. Αυτό που κάνει ο Κούς με τον Άρη. Τι έγινε, έφυγε ο Ρόζ. Τον πήρα τον Ρόζ Ολυμπιακός. Λέει μια ανοησία δηλαδή που αναπαράγεται. Έτσι. Ελαφρά την καρδία. Έτσι εγώ. Κορονοϊό. Πουλήθηκε και ο Ρόζ. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Όλοι πουλήθηκαν πια. Όπως μια χαρά θα ήταν να απολυθεί ο Ρόζ. Όπως ο Γκάμα και τα λοιπά. Και ο Κόρφουτ και ο Φετφατζίδης πουλήθηκαν όλοι. Επειδή έγραψαν Ιταλοί τώρα το. Όχι, όχι. Το άλλο του έκανε προσφυγή. Η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου Άρης. Και βάλε. Ωρε Γιάννα ρε. Ναι. Τον πάρω. Ποιο να. Να τη σοβαρέψω. Λοιπόν, FM γεννά τα μηνύματά σας στο 54222 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Αύριο τέτοια ώρα ενδεχομένως να έχουμε και δηλώσεις. Θα δούμε γιατί περιμένουμε μέσα στην ημέρα. Τέτοια ώρα. Θα υπάρξει και το πρόγραμμα αναλυτικά των συνεντεύξεων τύπου που θα γίνουν αύριο, τόσο πλευρά Κόλος Κοβαλίβκα, όσο και από πλευρά Σάρη, για το μάτς της Πέμπτης. Υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι η τελευταία προπόνηση θα είναι στο Ορίσιο. Δεν ξέρω αν θα μας αφήσουν να πάμε κιόλας. Πολύ καλό θα είναι ενδεχομένως. Δηλώσεις πώς γίνονται. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Θα γίνει συνέντευξη τύπου στο γήπεδο. Τύπου, ναι. Άρα πιο Ορίσιο. Γιατί δεν κατάλαβα στον Πάκ, πώς πάνε στο Ορίσιο, στη Μεσημβρία. Οι δηλώσεις στο τέτοιο δεν γίνονται στην Ελλάδα. Δεν γίνονται δηλώσεις. Όμως αφήσανε και έχουν ένα διάστημα το πρώτο λίγο που είναι για δημοσιογράφους. Το τέταρτο. Το τέταρτο. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Εσύ δεν θα πάνε να κάνεις για δημοσιογράφους, είπανε. Στο Ρήσιο. Να μάθεις. Α, ναι. 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 Λίγο κάπως ακούγεσαι, τι. Μπορεί να είναι επειδή έχω το λαιμό σου έχει πάλι. Όχι, τη σταφυλή μου έχω. Τη σταφυλή μου έχει ελκυστεί. Τελικά αυτό. Από τα. Πολλά κρύα. Από τα παγωμένα. Τι σκέφτηκες? Όχι, από τα παγωμένα. Και στην επικαιρότητα τώρα τα. Δεν το έχω βρει ακόμα. Ο Ζαγόρας είπε να μην τα στέλνουμε. Ποιο, γιατί το έχεις? Ποιο? Όχι. Κάτι τη ενοικιάστριά μου δεν θα έχω το βίντεο. Μην ξέρω τι γίνεται στο σπίτι μου. Δεν θα σου στείλω. Όχι, έχω να ρωτήσω την αδελφή τη Αμπένη, γιατί είμαστε φίλοι. Με την Τέτα. Με την Τέτα. Την Κατερίνη. Α, την άλλη. Ναι. Ωραία, τι. Καλά, πέρα από την πλάκα τώρα, είναι ντροπή αυτό που κάνουν ορισμένοι. Καταρχήν δεν είναι αντρίκιο. Την τράβει. Οκ, ρε φίλε, έκανε ό,τι έκανε με την κοπέλα. Μπράβο σου και συγχαρητήρια. Την τραβά σε βίντεο γιατί κουστάρει. Θα το βλέπετε και φτιάχνει. Ναι, okay, ναι. Το δημοσιοποιεί, ρε. Μην μαγιά αυτό τώρα. Καραγκιουζιλίκια είναι αυτά. Τώρα. Είναι μαγιά. Μεγάλα καραγκιουζιλίκια είναι. Δυστυχώ γίνονται πράγματα που μα αναγκάζουν να σχολιόμαστε με αυτή την εκπομπή που εγώ δεν είμαι πολύ φαν, η αλήθεια. Αλλά τέλο πάντων. Δεν είναι θέμα εκπομπή. Είναι θέμα, ναι, είναι και θέμα εκπομπής, είναι και θέμα νοοτροπίας, είναι και θέμα ανθρώπινης συμπεριφοράς, είναι πολλά θέματα. Το ίδιο είχε γίνει και με την Τούνη πριν λίγο καιρό, αλλά εντάξει, μην επικεντρωθούμε τώρα σε αυτά. Άλλα θέματα έχει εκπομπή να ασχοληθεί και όχι το sex tape της καθεμίας. Προσφορά. Στείλτε λοιπόν μήνυμα και να το κληρώσουμε, αν το είχαμε, αλλά δεν το έχουμε. Αυτό θα ήταν μια ώρα πολύ ωραία κλήρωση. Λοιπόν, FM και ενώ επαναλαμβάνω τα μηνύματά σας στο 54222 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Αύριο, όχι αύριο βασικά. Την Πέμπτη θα κάνουμε. Θα κάνουμε. Θα κάνεις, ναι. Θα κάνω! Θα κάνεις, θα με βγάλεις, να πω τη γνώμη μου. Θα κάνω. Μήπως θες να μην κάνεις 5 με 6,5 9 η ώρα έχει μάτς. Σε κεκλεισμένο. Μετά τι 6,5 θα κάνω όμως. 5 με 7,5, συγγνώμη. 5 με 7. Σήμερα πώς θα φύγεις νωρίτερα?
5 με 7,5. Το χρόνο που σου γλιτώνουμε. Να πού θα έρθει ο Ταταρός. Το χρόνο, 5 με 7, εντάξει. Να πάρει τέτοιο, να πάρει 800. 5 με 7 θα φέρω Ζάχο. Α, μπράβο. Ζάχο, θα έρθει Μεσοβικελίδης κανονικά, κομπλέ. Όχι, τι Ζάχο, δεν γίνεται ο Ζάχο. Γιατί? Α, Ζάχο, ναι. Ζάχο, κανονικά. Είναι όπω σήμερα έρχεται ο Τσατσαρός, 7 η ώρα για pre-game με Πάοκ. Και, και όλα τα υπόλοιπα. Τι? Και 9 ώρα. Ζάχο. Ζάχο, έρει. Κανονικά, ναι. Σε 11. Εσύ θα είμαστε κι εμεί από νωρί ο Βικελίδη. Θα είσαι εσύ από νωρί ο Βικελίδη. Εγώ έχω να πάω ένα και πριν, γι' αυτό θέλω να. Για συνδέσει και τα λοιπά. Θα πα στην μπουτίκ, την ανανεωμένη. Πήγα προχθέ. Και. Και πήρα μολύβια. Σχολικά γενικά. Το iPad με το. Το iPad. iPad. Πώ το λένε. Που βάζει το mousepad. Το mousepad. 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 iPad. iPad. Πήρα τέτοιο ένα πολύ ωραίο με, τη, με το Θεό πάνω. Ναι. Δεν είναι ανάγκη να βλέπεις τώρα το βιντεάκι της Χριστίνας, δες το μετά. Όχι, δεν είναι το βιντεάκι της Χριστίνας. Γιατί το κάνεις κοντά τότε για να δεις πόσο. Λοιπόν. πήρα μολύβια, πήρα πολύ ωραία στυλό. Που τα είναι και 2,5 ευρώ. 2 δηλαδή, ball pen. Και για 4 αυτά μου αρέσουν. Αυτά, έτσι. Δεν πήρα για αυτό, σου λέω, δεν πήρα και για τα 4. Πήρα να δω τι και πώς για τα πρώτα, για το Χριστάκο δηλαδή. Ναι. Και κάνα στυλό τη Στέλλα. Και τώρα όμως που είδα ότι είναι καλά. Τα μολυβάκια και τα εισβιστρούλες και βαρελάκι ξύστρα που θέλουν και οι καθηγήτριες και τα λοιπά για να μην κάνεις βαρελάκι και σκουπίδια. Ξύστρα, έτσι λέγεται, βαρελάκι ξύστρα. Μα είχα και εγώ. Έτσι θα ζητάνε στα σχολεία. Θα πάω να πάρω κι άλλα. Επίσης είδα ότι έχει πάρα πολύ, ωραίες, πολύ ωραία t-shirt, μπλούζες, τέτοια πράγματα. Θα πάω. Να πάσχεσα. Έτσι. Για να ακούσουμε τώρα. Τι να ακούσεις. Το βάλω το πρωί. Φάουλ! Α, την κοπέλα. Αγγελή, έλεγξε, έχω δώσει φάουλ μετά το γκολ. Έχω κάνει τη λέει, στο 63ο λεπτό του αγώνα, ένα γκολ ακυρώθηκε ως φάουλ για επικίνδυνο παιχνίδι. Αυτή είναι μια δύσκολη απόφαση για τον διαιτητή, καθώς υπάρχουν πολλά περιστατικά που πρέπει να ελεγχθούν μετά τον γκολ. Υπάρχει ένα πιθανό offside, ένα πιθανό χέρι αμυνόμενου και ένα γόνατο του επιθετικού, το οποίο σηκώθηκε ψηλά στην προσπάθειά του για να σκοράρει τον γκολ. Παράβαση offside δεν υπάρχει, ούτε παίξιμο της μπάλας με το χέρι από τον αμυνόμενο. Όμως ο επιτιθέμενος παίζει την μπάλα με επικίνδυνο τρόπο, ο οποίος είχε ξεκάθαρη επίδραση στην ικανότητα του αμυνόμενου να παίξει την μπάλα με το κεφάλι του. Η απόφαση της ΚΕΔ είναι φάουλ υπέρ του αμυνόμενου, χωρίς κάρτα, καθώς το γόνατο του επιτιθέμενου είναι πολύ ψηλά και κάνει επαφή με το κεφάλι του αμυνόμενου. Έτσι. Ωραία. Το θέμα δεν είναι, το έλεγα και το μεσημέρι, το θέμα δεν είναι ότι αποδείχθηκε ότι εμείς λέγαμε αλήθεια και κάποιοι ήταν ψεύτες. Γιατί ακόμα και τώρα ακούω διάφορους που λένε, όχι είναι πέναλτι λέει. Πώς είναι πέναλτι, ρε φίλε, αφού δεν βρίσκει την μπάλα με το χέρι. Το λέει και ο Κλάτεμπερκ, το θέμα είναι άλλο. Είναι τεράστιο το θέμα και η υπηρεσία που προσφέρει αυτή τη στιγμή ο Κλάτεμπερκ, τον οποίο ξεφωνίζει ο Ολυμπιακός. Και εγώ αυτή τη στιγμή αποθεώνω. Και το λέω για όσους πολλές φορές προσπαθείτε, όποτε λέει κάτι σωστό ο Ολυμπιακός και λέμε ότι ισχύει, ότι είναι σωστό, να μας συνδέσετε. Αν υπήρχε γραμμή λοιπόν από τον Ολυμπιακό και τον Κλάτεμπερκ, θα το κάναμε παγώνι. Παγωνάτι θα ήμασταν τώρα. Προσφέρει μια τεράστια υπηρεσία ο Κλάτεμπερκ κατά της προπαγάνδας. Προσφέρει μια τεράστια υπηρεσία ο Κλάτεμπερκ κατά του Βαρούχα, του Κάκου, του Τσίκινη και όλων αυτών οι οποίοι είτε το παίζουν γνώστες και διαμορφώνουν απόψεις είτε εκπληρώνουν τις εντολές των αφεντικών τους. Είτε διαμορφώνουν την κοινή γνώμη με βάση τα θέλω των αφεντικών τους. Ο Κλάτεμπερκ λοιπόν κάνει αυτό που η εκπομπή φωνάζει από τη μέρα που ήρθε το ΒΑΡ. Τι λέει η εκπομπή, τι λέω και εγώ προσωπικά και το έχω γράψει κιόλας πάρα πολλές φορές, να ακούμε τους διαλόγους του ΒΑΡ, να δίνονται στη δημοσιότητα. Σε όλο τον πλανήτη δίνονταν στη δημοσιότητα, δίνονται στις ομάδες και κατ' επέκταση στη δημοσιότητα, στην Ελλάδα ποτέ. Γιατί ο κύριος Περέρα δεν ήθελε να ακούω το Σέζο που έλεγε στον Κομίνη «Ρε εσύ πέναλτι είναι, ρε, είναι πέναλτι».
Δεν ήθελε να ακούγεται αυτό. Επίσης τώρα ο διαιτητής ξέρει ότι οτιδήποτε υποθεί στην ενδοεπικοινωνία, στο ΒΑΡ, σε επίμαχη φάση, θα το ακούσουμε. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον Γκλάτεμπεργκ για αυτή την κίνηση και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Δεν μπορεί πλέον το payroll συγκεκριμένων ομάδων την επόμενη μέρα των αγώνων να μου παρουσιάζει τάχα μου ρεπορτάζ διαιτητικό ότι και δικαιώνει τον Παπαδόπουλο και έκανε παρατήρηση στον Τζαλτίδη. Εξακριβωμένες πληροφορίες, να μην πω άλλο site, του All About Aris για τη διαιτησία του Διαμαντόπουλου δεν μπορούν να παρουσιαστούν πλέον όπως παρουσιάζονταν πριν, με ψευδή στοιχεία, με ψεύτικες αναφορές, με προπαγανδιστικές μεθόδους. Θα ξεφτιλίζονται. Ελπίζω πραγματικά ο Κλάτεμπεργκ να το τηρήσει και να το κάνει κάθε αγωνιστική. Και προφανώς για να το ξεκίνησε θα το κάνει, γιατί και η κυρία προφανώς είναι από την ΚΕΔ, η οποία μεταφράζει αυτά που λέει ο Κλάτεμπεργκ, γιατί μετά το λέει ο Κλάτεμπεργκ στα αγγλικά. Έτσι. Αλλά παράλληλα το σημείο αναφοράς μας θα είναι ο επίσημος αρχιδιαιτητής και όχι ο Κάκος ή ο Βαρούχας, οι οποίοι και οι δύο, σε αντίθεση με τον κύριο Κλάτεμπεργκ, είπαν ότι είναι πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Σε φάση που δεν ακουμπάει το χέρι του Τζέκο την μπάλα, αλλά κάνανε ένα τέτοιο στοπ καρέ, το οποίο να φαίνεται σαν να την ακουμπάει. Είναι πολύ καλύτερη η λήψη που έχει μέσα στο βίντεο του Κλάτεμπεργκ. Πολύ καλύτερη. Καταρχήν, ο Κλάτεμπεργκ δεν έχει μία λήψη από μία κάμερα. Έχει τέσσερις, όπως βλέπετε. Ναι, ναι. Είναι αυτό που βλέπει το ΒΑΡ. Γι' αυτό πολλές φορές και από τη μία κάμερα δεν αντιλαμβανόμαστε πέντε πράγματα. Δείχνει όμως ότι πλέον δεν χρειάζεται ο Βαρούχας, ο Κάκος και ο Τσίκινης και καλά θα κάνουν να μείνουν άνεργοι. Άνεργοι! Γιατί δεν προσφέρουν τίποτα. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, δεν είπα γενικά οι άνθρωποι. Στο συγκεκριμένο, φίλε, του σχολιασμού της διαιτησίας. Και ο Τσίκινης φίλος μας. Δεν προσφέρουν τίποτα. Δεν προσφέρουν τίποτα, φίλε. Το μόνο που προσφέρουν είναι καχυποψία και υπηρεσία σε αυτόν ο οποίος θέλει τη μια μέρα να είναι πέναλτι και την άλλη να μην είναι. Εντάξει, ο Κάκος έχει ζώσει πλήρω. Ο Κάκος είναι και αμυστή, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα να μείνει άνεργος. Έχεις δίκιο. Δεν έχει θέμα. Το ξέχασα τον αμυστή. Αφού δεν παίρνει λεφτά. Το άνεργο εννοώ στο συγκεκριμένο και μόνο κομμάτι. Διότι δεν χρειάζονται πλέον να επηρεάζουν την γνώμη, βέβαια θα συνεχίσουν. Και θα δείτε πολλές φορές να λέει άλλο ο Κλάτεμπεργκ και άλλα αυτή. Ελπίζω ο Κλάτεμπεργκ να συνεχίσει έτσι. Πραγματικά βλέπω ότι με το συγκεκριμένο μπορούμε να κάνουμε πέντε πράγματα για στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί να διαφωνήσουμε. Το πέναλτι της Λαμίας για μένα δεν είναι. Ναι, γιατί αυτός λέει ότι είναι. Για μένα δεν είναι. Διότι βάζει ο Βασιλόγεννης στο πόδι του. Στον, ωστόσο, φιλέ, αυτό που λέει έχει λογική. Και είναι μια περίπτωση το πέναλτι της Λαμίας που αν το κερδίσει ο Άρης θα πω ότι είναι καθαρό πέναλτι. Έτσι. Αν είναι η Λαμία θα πω δεν είναι πέναλτι. Δηλαδή επηρεάζομαι από την οπαδική μου ταυτότητα. Όμως, στην κρίση. Προσέξτε λίγο. Όπως επηρεάζομαι εγώ και ξέρετε ότι είμαι Άρης, την ίδια στιγμή επηρεάζονται και αυτοί που το κάνουν επίτηδες για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των αφεντικών τους και το παρουσιάζουν ως αντικειμενική δημοσιογραφία. Λέω λοιπόν ότι αυτό το κόπο έκανε ο Κλάτεμπεργκ θα διώξει μια τεράστια καχυποψία. Και παράλληλα, αυτό που έκανε ο Κλάτεμπεργκ θα αφαιρέσει από τους προπαγανδιστές το δικαίωμα να μεταφέρουν ψευδείς ειδήσεις στον κόσμο. Και ψευδείς ειδήσεις είναι να λέει ότι το ΒΑΡ είπε ότι είναι γκολ και να λέει ο διαιτητής «Α, όχι, δεν ήτανε». Ψευδείς ειδήσεις είναι το ΒΑΡ να λέει φάουλ και εσύ να λες «Δεν το είπε το ΒΑΡ» και διάφορα άλλα τέτοια παρόμοια πραγματούδια που είδαμε πάρα πολλά εις βάρος του Άρη επικοινωνιακά την προηγούμενη σεζόν. Αυτό λέω. Μπράβο λοιπόν στον κύριο Κλάτεμπεργκ για αυτή την πολύ ωραία δουλειά που έκανε και θα συνεχίσει να την κάνει.
Τον κύριο Κλάτεμπεργκ στην Ελλάδα τον έφερε ο Ανθουλάκης. Από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών. Με νέες τεχνολογίες ασφάλισης, συνεχή παρακολούθηση φορτίου. Δηλαδή ο κύριος Γραμμένος, ο Ρίτεν που λέει και ο Κούσης, έβλεπε την πορεία του πακέτου για την Ελλάδα και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τηλέφωνο του Ανθουλάκη 2310-75-3024 και ανθουλάκης.ltd.gr και φυσικά μαζί μας και σήμερα τα Data Lab στο κέντρο διαβίου μάθησης. Γίνε επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση μυστικά της παραγωγής του καφέ. Επαγγελματίας bartender, κάνε σεμινάρια στο service και όλα αυτά με πιστοποίηση σε λίγες μονομέρες. Αν θες κάτι παραπάνω, παρακολούθησε σεμινάρια εξειδίκευσης στα τουριστικά και βάρετε εφόδια για να δουλέψει στον τομέα του τουρισμού. Τηλέφωνο 2310-22-2962, datalabs.edu.gr. Μπορεί να επισκεφτείτε τα γραφεία του Data Labs στην καρδιά της Θεσσαλονίκης Εθνικής Αμήνης 14α. Θα πάμε στο διάλειμμα, επαναλαμβάνω. Στέλνετε τα μηνύματά σας σε FM κενό. Το μήνυμά σου 542-22. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ. Επίσης περιμένω από όλους τους συναδέλφους οι οποίοι, εγώ θέλω να πιστεύω, παρασύρθηκαν από τα ψέματα των ανθρώπων της Λαμίας, να ζητήσουν μια συγγνώμη. Γιατί για 2-3 μέρες τυχαίους τίτλους είδαμε, blog είδαμε, ρεπορτάζ είδαμε, να μας κουνάνε το δάκτυλο είδαμε, να μην επαναληφθούν τα όρια στο Βικελίδης είδαμε. Ένας άνθρωπος. Πολλοί άνθρωποι, ο οποίος είναι και φίλαθλος, δεν είναι άνθρωπος, δηλαδή, μέσα έτσι δηλώσε. Κυβίστηση είδαμε, αλλά κυρίως είδαμε ότι το αποτέλεσμα επηρεάστηκε. Εδώ βλέπω ότι έχει κάνει τρεις αποφάσεις ο Διαμαντόπουλος, τρεις σωστές. Δύο πέναλτι σωστά και ένα γκολ που ακυρώθηκε σωστά. Άρα ποια σφαγή της Λαμίας, για ποια σφαγή της Λαμίας μιλάμε. Την επικοινωνιακή σφαγή. Αυτός επίσης ο οποίος έβαλε τίτλο χθες ότι κανονικό τον γκολ της Λαμίας. Θα ζητήσει συγγνώμη. Είμπα. Τι. Πάμε στο διάλειμμα. Γιατί θες να... Τι ρε φίλε. Τι έγινε. Τίποτα, μου έρχεται κάτι ενδιαφέρον από ό,τι καταλαβαίνω. Ωραία. Βάζω διαφημίσεις. Πάμε στο διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Στέλνετε τα μηνύματά σας με ρεπορτάζ για την προετοιμασία της ομάδας και με τα γραφικά. Πες τα όλα. Χρήσατε το αποτέλεσμα της εκδίκασης του ΙΜΠΕ. Θα είναι μπούσουλας για όλα. Η κάθε εκδίκαση. Κάπως. Ενδεχομένως. Περίεργα εδώ πέρα. Ενδεχομένως. Παιδιά, ακούστε λίγο. Και ακόμα ψάχνει. Ναι. Ακούστε λίγο. Ενδεχομένως να είναι. Ναι. Ενδεχομένως και να μην είναι. Ο κάθε δικαστής αποφασίζει όπως θέλει. Βλέπετε. Άλλη περίπτωση δέχεται, άλλη περίπτωση δεν δέχεται. Τι έγινε με το Φάτι χθες που θα φάμε 800 χιλιάρια και τα. Τι έγινε. Μείον 3 που λέγανε κάποιοι. Τι έγινε. Τίποτα χρήσα. Α. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Για την ώρα λέω μόνο αυτό για να ηρεμήσει λίγο ο κόσμος. Από εκεί και πέρα θα σας πω έναν καιρό. Λοιπόν. FM γίνονται τα μηνύματα στο 54222 με χρέωση μόλις 2,62 λεπτά συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ. Βεβαίως θα πούμε και για το θέμα του Rose που έχει προκύψει από τους Ιταλούς χθες. Τους Ιταλούς το κάτι σχετικό είναι αυτό. Από τους Ιταλούς, ναι. Σχετικό είναι. Οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί. Δύο μέρες πριν το μάτς του Άρη, βγήκε το θέμα το συγκεκριμένο και τα λοιπά. Και εγώ δεν θα είχα κανένα απολύτως πρόβλημα πραγματικά. Είμαστε στη μεταγραφική περίοδο. Οι Ιταλοί βέβαια γράψαν και Γιαννούλη και Αταλάντα. Αλλά εκεί ξέρουν να λένε όλοι οι συνάδελφοι, θα το δούμε μετά το μάτς με την Μπενφίκα. Του Ρόουζ λένε παίρνει Ρόουζ ο Ολυμπιακός. Τελειωμένο κιόλας. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή παίρνει Ρόουζ ο Ολυμπιακός. Δεν έχει κάνει καν πρόταση ο Ολυμπιακός. Ότι το σκέφτεται. Και αν φύγει ο Σεμέδο. Σκέφτεται να και είναι σε μια λίστα και εδώ είναι ο Άρης ο Ολυμπιακός να έρθει να κάνει την πρότασή του να μας δώσει κανένα εκατομμυριάκι να τον τυλίξω να τον στείλω τον Λίντσεϊ παραπάνω ρε φίλε δεν είμαι εγώ μπορεί να δώσουμε 100 έχει λουριάν ποσοστό Χρήστε μπορεί να δώσουμε 100 εγώ είμαι ο πρόεδρος εγώ αποφασίζω ο Ολυμπιακός αν φύγει ο Σεμέδο ψάχνει έναν ενδεκαδάτο δυνατό στόπερ. Ρε αγόρι μου, μπορεί να τον θέλει. Μπορεί να είναι ο Ρόζος αυτός, μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Τώρα δεν υπάρχει. Πρόταση έγινε, αν έχει γίνει πρόταση, να μπω στην κουβέντα, στην συζήτηση κτλ. Έχει γίνει κάποια επαφή. Να πήρε δηλαδή ο Μαρινάκης τον Καρυπίδη και να του είπε ρε εσύ, Θόδωρε, σκέφτομαι το Ρόζ, φίλε κτλ. Όχι τώρα, πρόεδρε, γιατί έχω το μάτσο ευρωπαϊκό. Κάτσε να δω αν θα πω, θέλω να μπω στους ομίλους. Δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Το τελειώσαμε το θέμα. Τον στείλαμε μεταγραφή το Ρόζ. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Δεν υφίσταται λοιπόν θέμα Ρόζ αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Ο Ρόζ θα είναι κανονικά την Πέμπτη στη διάθεση του προπονητή. Από εκεί και έπειτα πρέπει λίγο να ξεκολλήσουμε κι εμείς από αυτές τις μπρίζες που μας βάζουν συνέχεια και να δούμε ότι το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό. Εφόσον έρθει η πρόταση, θα αξιολογηθεί από την ομάδα και
θα δει τα μέσα και τα έξω ο Καρυπίδης και θα αποφασίσει. Δεν γίνεται τον Καρυπίδη να του λέμε πλήρωσε το συστόν των Ούμπιντες και τα λοιπά, αλλά μην δίνεις το ροούς. Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά ό,τι θέλει θα κάνει. Απλά δίνει το timing για να το κάνει. Από εκεί και έπειτα, ναι, φυσικά, εδώ είμαστε να τα σχολιάζουμε, να ασκούμε κριτική, να δίνουμε ενδεχομένως τα εύσημα, να ασκούμε κριτική επίμονα, γενικότερα να συζητάμε για τον Άρη. Αλλά πρώτη του μηνός αυτός θα πληρώσει, αυτός θα εισπράξει. Και αυτός είναι υπεύθυνος για όλα αυτά. Τα ζητήματα. Εκπομπή κάνουμε. Εκπομπή κάνουμε! Τι θες? Ανανέωση. Πες ανανέωση. Σε άλλες εκπομπές το κάνεις αυτό? Όχι, μόνο σε εμάς μπαίνει. Μόνο στη δικιά μας. Μόνο στη δικιά μας. Μια ζωή. Γι' αυτό την έφαγε τώρα. Πέρυσι, σωστό κι αυτό. Λοιπόν. Είδες τι ωραία. Την έκατσα. Εντάξει, πήγαινε με λάθος μάους να το κάνει. Παιδάκια. 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 Εγώ με τα ροζ μπαντελονάκια. Και ο Ροζ, παιδιά, έχει ανεβάσει πριν δύο μέρες μια ανάρτηση που δείχνει φτιαγμένο σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έρχεται, μας έκανε και τάκι κιόλας. Τον κάναμε και ρεπόστ εμείς στο Instagram κτλ. Εντάξει, δεν φαίνεται, φαίνεται ούτε το και στο μυαλό του τώρα αυτή τη στιγμή. Μπορεί το μυαλό του, εντάξει, να μην είναι 100% εδώ πέρα. Ο Ροζ που την προηγούμενη εβδομάδα τον στείλατε στον Αποέλ. Αποέλ. Πριν δύο εβδομάδες τον είχατε στείλει στον Ερυθρό Αστέρα. Και κάθε φορά που του στέλνετε κάπου μπαίνει ο Αριανός και τσιμπάει. Όχι, μην τσιμπάς. Και ξαναλέω, άμα έρθει μια πρόταση, υπάρχει η διοίκηση, η οποία μάλιστα διοίκηση, ειδικά τη φετινή χρονιά, έχει κερδίσει πολλούς πόντους με όλα όσα πλήρωσε από το παρελθόν. Αφήστε ρε παιδιά να κάνει τα κουμάντα της. Πάντως να σας πω και κάτι. Πολύ περίεργο το ότι όλο το καλοκαίρι ο Αποέλ έχει ασχοληθεί με τους μισούς και παραπάνω παίξεις του Άρη. Τι περίεργο. Είναι ο Ζουνίδης εκεί, ο οποίος είναι κουμπάρος Διαμαντόπουλου, του πρώην διευθυντή σου. Έτσι, τι περίεργο. Έτσι. Καθόλου περίεργο δεν έτσι είναι. Έτσι λες να χρησιμοποιεί. Μάλιστα. Με ωραία πρόταση, επαναλαμβάνω, για το Σάσα τότε. Σε τρεις δόσεις κιόλας. Τεράστιο ποσό. Δεν ξέρω αν. Προφανώς έχει ένα τρόπο. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχει κάτι μεμπτό. Τσόβολος. Δεν είναι, λέω ότι υπάρχει κάτι μεμπτό. 310 κρούσματα σήμερα πάλι. Πω. Καλά να περάσει στην κουρατεία. Αυτό είναι το καλό, γίνει αυτό την Πέμπτη. Καλά, περάσατε. Γιατί την κορδία τι έγινε. Έχει πολλά. Και εκεί έχει θεματάκια. Καλά, δεν πάμε, ρε φίλε, να. Από κορίτσια κολλά. Κανόνισε να περάσει για να πάμε κι εμεί και ένα ταξίδι μετά. Δεν θα πάω εγώ και πα εσύ. Μετά θα πάω κι εγώ, εντάξει. Όχι, αλλιώ το είπα εγώ. Δεν θα πάω εγώ και πα εσύ. Πού? Όπου. Μαζί θα πάμε. Α. Να πληρώσει να πα. Να πληρώσει να πα, ε. Α. Μοιρασμένα. Ο ρεπόρτερ. Λοιπόν. Μοιρασμένα δεν είναι, Νίκο. Έλα, Χρήστατε τώρα, δεν πάμε. Πήγες 500 μέρες σε προετοιμασία και σάλκε. Τελειώσαμε. Όχι, εντάξει. Περάσουμε το καλό και θα έχουμε κι άλλα τέτοια ωραία. Άντε καλά, σε πάρω. Άντε, ευχαριστώ, Χρήστα. Δεν πρόκειται. Λοιπόν. Πάμε στα του ρεπορτάζ ενώπιση του αγώνα της Πέμπτης. Ναι. Για το παιχνίδι με την Κόλο Σκοβαλίφκα και τον Μίκα Ελένη, ο οποίος κρατάει κλειστά χαρτιά. Και στη σημερινή προπόνηση δεν έδειξε κάτι ξεκάθαρο. Δοκιμάζει διάφορα ο Γερμανός όσον αφορά την εντεκάδα. Δεν ξέρω αν το κάνει σκόπιμα ή αν ακόμα δεν έχει αποφασίσει μέσα στο μυαλό του. Νομίζω ότι δεν είναι 100% κατασταλαγμένος, ναι. Αντιλαμβανόμενος όμως και λίγο τον τρόπο που σκέφτεται, νομίζω το κάνει και λίγο σκόπιμα. Δηλαδή είναι λίγο και από τα δύο. Θέλει να κρατήσει λίγο κλειστά τα χαρτιά του. Δεν είναι ακόμα 100%. Δεν έχει κατασταλάξει ακόμα 100% όσον αφορά την εντεκάδα που θα παρατάξει κόντρα στους Ουκρανούς, βάσει και του σκάουτινγκ που έχει γίνει πάνω στον Ουκρανικό Σύλλογο τις προηγούμενες μέρες από τους ανθρώπους της ομάδας και κυρίως τον Ντόλιου Ντερζή. Εγώ πιστεύω, είναι και λίγο το θέλω, αλλά είναι και κάτι το οποίο προκύπτει γενικότερα από το όλο κλίμα, ότι δύσκολα ο Άρης, αυτό που λέγαμε και χθες, θα κατέβει ξανά με 4-3-3. Κατέβει ξανά, το θέσω καλύτερα, θα κατέβει στο παιχνίδι της Πέμπτης με 4-3-3. Με τον Ένινγκ δεν το αποκλείω, γιατί Ένινγκ είσαι και μπορεί να αλλάξει γνώμη για να πει ότι θα κατεβούμε έτσι. Έτσι θα κατεβούμε. Ακούνε οι Ουκρανοί. Θα παίξουμε όπως με το Βόλο και τη Λαμία. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Έτσι διέλυσε. Ο άλλος έλεγε: είδαμε λίγο το μας με τη Λαμία. Πολύ αυτό θέλουμε. Πολύ καλός. Αυτό είπα. Πολύ και μόνο Μπρούνο Γκάμα. Χάλια αυτός ο κοντός δεξιά με το 10 είναι χάλια.
Άστονα. Δηλαδή, χάλια, χάλια. Δηλαδή, δεν βλέπετε. Κύριε προπονητά. Αυτά είναι τα στόπερ μου. Αυτά. Και επίσης και ο αριστερός και ο δεξιός μπακ είναι αυτοί. Δεν θα παίζουν έτσι. Και άχρηστα τα χάφω. Άχρηστα. Είδε ο Σάσα πατάει την μπάλα και πέφτει. Με τη Σάλκη όμως. Εντάξει. Πατάει την μπάλα και πέφτει ο Σάσα. Δηλαδή, εξαίρεση ήταν με τη Σάλκη. Άστο. Αυτός ο Άρης είναι αυτός που είδες με τη Λαμία. Αυτός ο προπονητής Κόλλος Κοβαλεύκα, δηλαδή το Φετφατζίδη δεν τον είδε. Όχι. Και είδε τον Όχι, τι να το δει. Γιατί, να το δει τον γιατί ήταν ο Φετφατζίδη στα παιχνίδια παρών. Εντάξει. Τι. Δεν ήταν τόσο κακό. Αλλά δεν ήταν και αυτό το οποίο θες ακριβώς. Όχι, όχι, αυτός είναι ο Φετφατζίδη. Δεν μπορεί παραπάνω. Ναι. Δεν μπορεί, δεν ξέρει. Μάλιστα. Επίσης με Μαντσίνη θα παίξω φορ. Ετοιμαστείτε να τον μπλοκάρετε. Μαντσίνη φορ. Και από πίσω ναι. Δεκάριο Ματίγια. Το εγώ τα λέω τώρα. Κάποια εδώ. Στιγμή θα ήθελα να το δω. Προπονητή Κόλλο Κοβαλίφσκι, πώ το λέγαμε. Κοβαλίφσκα. Αυτή είναι εδώ. Κοβαλίφσκι. Έτσι θα παίξουμε. Αποκαλύπτω τώρα έτσι. Και μάλιστα επειδή έχει ένα πρόβλημα ο Ντάτκοβιτ, θα παίξει στο πέρο σε Γκέργη. Ο Δέλη. Τι. Ο Δέλη. Όχι, ο Δέλη είναι καλό. Επίση, δεν εμπιστεύομαι Σάκιτ και βάζω. Ναι. Μαρμαρίδη. Δεν έχει συμβόλαιο. Τι? Δεν έχει συμβόλαιο. Γιατί? Δεν έχει. Θα κάνει. Θα κάνει για το μάτι τη Πέμπτη. Ωραία. Και τερματοφύλακα Έμαν. Όχι τον Μπουσέ. Μπουσέ είναι καλό. Μπουσέ είναι καλό. Έμαν. Αυστηριακό πάντσερ. Το πάντσερ και τέτοια. Λοιπόν. Αυτό ακόμα δεν δόθηκε. Όχι. Επίση βάζω Στούτγκρεν δεξιά, αφού δεν έχει ο Μαρμαρίδη. Τον Ντουάρτε. Τον Ντουάρτε δεν είναι τραυματία. Μην λέμε και ψέματα στου ανθρώπου. Όχι εντάξει. Αυτή είναι η δεκάδα. Εδώ είναι πάντως, εντάξει, μια χαρά περνάει. Στο σινεμά πηγαίνει. Γιατί να πηγαίνει. Κομπλέ μια χαρά. 300.000 το χρόνο παίρνει. Στα παπάκια του όλα. Κυριλέ. Λοιπόν, κλειστά τα χαρτιά του Ένιγκ, επαναλαμβάνω, αλλά νομίζω ότι δύσκολα θα δούμε το 4-3-3 πάλι. Επαναλαμβάνω όμως, επειδή είναι ο Ένιγκ, δεν το αποκλείω. Το Λόπε θα τον δούμε εκτός από το βασικό. Θα είναι σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση από όταν την προηγούμενη Παρασκευή. Δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει το 90 λεπτό. Γιατί δεν μπορεί να βγάλει το 90 λεπτό, τι έπαθε. Ήταν από πλευράς φυσικής κατάστασης πίσω με τους υπόλοιπους. Τώρα που κάνεις τέτοια. Μα γι' αυτό δεν ξεκίνησε κιόλας με την Άντε, να μην πω γιατί δεν ξεκίνησε. Σταματάτε. Λοιπόν. Πες, Χρυσάνθε. Όχι. Λοιπόν, όχι. Παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Μαντσίνη και Μπερτόλιο. Μπερτόγλιο. Θα μάθουμε να το λέμε σωστά. Τον Αργεντινό. Κοίτα, εδώ είναι δύο παίχτες με διαφορετική χρησιμότητα ο καθένας. Απ' τη μία επιλέγεις τον Ντάνιελ Μαντσίνη, αν θέλεις να πρεσάρεις και να πιέσεις και να έχεις τρεξίματα μπροστά. Απ' την άλλη επιλέγεις τον Μπερτόγλιο, αν θες κάτι πιο δημιουργικό. Μεσοεπιθετικά. Είτε χρησιμοποιώντας τον παίχτη στον άξονα, είτε χρησιμοποιώντας τον παίχτη στα άκρα. Είτε να αλλάξεις, ας πούμε, με τον Γκάμα. Σε αυτές τις δύο θέσεις, δηλαδή του παίχτη πίσω από τον Λόπεθ και του αριστερού εξτρέμ δεξιά θα είναι ο Φετφατζίδης. Απλά. Και στα δύο σενάρια φαίνεται ότι αν και το Ματίγια τον ψηλό έχει δοκιμάσει, θεωρώ δύσκολο να είναι σε ενδεκάδα, πάλι δεν θα το αποκλείσω. Το συγκεκριμένο γενικότερα καταλαβαίνετε ότι είναι κάπως θολό το τοπίο όσον αφορά κάποια κομμάτια της ενδεκάδας, είτε για το σύστημα είτε κάποιες θέσεις που κρίνονται αυτή τη στιγμή για το παιχνίδι της Πέμπτης. Νομίζω ότι αν είχε κάτι πιο έμπειρο στα στόπερ από τον Μπαγκαλιάνη ο Ένιγκ, μπορεί να βλέπαμε και το Ρόου στα δεξιά, το θεωρώ δύσκολο. Γιατί ο Δελιζίσης, ναι, μεν είναι μια έμπειρη λύση, αλλά ο Δελιζίσης δεν μπορεί να παίξει δεξί στόπερ. Όπως και ο Ντάτκοβιτς δεν μπορεί να παίξει δεξί στόπερ. Είναι δύο αριστεροί κεντρικοί αμυντικοί. Άρα η λογική λέει ότι θα πάμε με Ρόου Ντάτκοβιτς στα στόπερ και το Σάκιτς πάλι στα δεξιά. Η λογική πάντα, έτσι και με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Αυτή τη στιγμή και μετά την προπόνηση που έγινε το πρωί για τους ποδοσφαιριστές με τον Τζέκο και τον Σάσα στην μεσαία γραμμή. Και από εκεί και πέρα τα γνωστά επιθετικά, είπαμε με μια θέση που παίζεται ανάμεσα σε Μπερτόγλιο και Μαντσίνη και το Λόπεθ με το Φετφατζίδη να είναι νομίζω σχεδόν σίγουρη η παρουσία τους στην ενδεκάδα. Θα περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση για να δούμε μήπως ο Γερμανός ανοίξει λίγο παραπάνω τα χαρτιά του. Συνήθως γίνονται και στατικές φάσεις εκεί που αφανούν περισσότερα πράγματα για το σχήμα το οποίο θα παρατάξει. Την Πέμπτη απέναντι στους Ουκρανούς, οι οποίοι έρχονται και πλήρης κιόλας στην Θεσσαλονίκη, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με όλα τους τα μεταγραφικά αποκτήματα τα καινούργια. Είναι μαρεμβασμένη ψυχολογία μετά από την νίκη που πήραν το περασμένο Σάββατο κόντρα στην Λιβύβ. Και θα τους δούμε και αυτούς αύριο και στην προπόνηση που θα κάνω στο Βικελίδης για λίγο. Θα ακούσουμε και τον προπονητή τους που θα μιλήσει
για το παιχνίδι της Πέμπτης και να παίχτε όπως ήρθεστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ίσως και μέσα στην εκπομπή να έχουμε και το πρόγραμμα για το αυριανό, για τη συνέντευξη τύπου και για τις προπονήσεις. Τι ώρα θα μιλήσουν οι του Άρη, τι ώρα θα μιλήσουν τις Κόλλος, τι ώρα θα γίνουν οι προπονήσεις των δύο ομάδων. Με του Άρη υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι θα γίνει στο Ρήσιο, θα δούμε. Όσον αφορά τώρα τα μεταγραφικά, διότι παράλληλα τρέχουν και αυτά με την προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης, αν ακούει η Βάρδια λίγο να αλλάξει τα βασικά και να βγάλει το, και να βγάλει το πρώτο θέμα που έχω βάλει από τις 8 το πρωί για την 11. Αλλά δεν τους δίνει στον αέρα. Ε? Να αλλάξει λίγο τα βασικά, είπα η Βάρδια. Μια οικογένεια είμαστε. Λοιπόν, όσον αφορά τα μεταγραφικά, ο Άρης έχει ρίξει όλο το βάρος τελευταίες μέρες στην απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού. Συνεχώς οι άνθρωποι της ομάδας τσεκάρουν ποδοσφαιριστές. Περιπτώσεις παικτών από το εξωτερικό, φυσικά, όχι από την Ελλάδα. Για έναν ενδεκαδάτο στόπερ, όπως έχουμε σημειώσει εξ αρχής, όχι για μια συμπληρωματική επιλογή. Διότι η απόκτηση ενός ενδεκαδάτου στόπερ σου δίνει και τη δυνατότητα, αν θελήσεις, να πας στο Ρούσα δεξιά και το Σάκης να τον αξιοποιείς αλλού. Θα τον έχεις ως μια εναλλακτική για το δεξιάκρο της άμυνας, θα τον έχεις μια εναλλακτική για τον για το χώρο του κέντρου. Μπορεί σε κάποια μάση να τον έχεις και βασικό, ναι. Αλλά ο Άρης ψάχνει έναν ενδεκαδάτο κεντρικό αμυντικό, έναν κεντρικό αμυντικό που θα έχει μια στοιχειώδη ταχύτητα στο παιχνίδι του, είτε μιλάμε για τρεξίματα, είτε μιλάμε για λήψη αποφάσεων, και να είναι καλός χειριστής, ανάλογα και με τη θέση του βέβαια, ανάλογα στη θέση του με την μπάλα στα πόδια. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει βρεθεί ένας παίχτης που ενδιαφέρει πολύ τους ανθρώπους της ομάδας, αλλά παράλληλα συνεχίζεται και το ψάξιμο ώστε οι κυτρινόμαυροι να είναι έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα, έχοντας πάρει την απόφαση, να το πω έτσι, να τελειώσουν άμεσα με το συγκεκριμένο θέμα. Όσο πιο γρήγορα γίνεται, ακόμα και μέσα στην εβδομάδα δηλαδή, αν είναι εφικτό, να τελειώσουν με το θέμα του κεντρικού αμυντικού. Για το θέμα του αριστερού μπακ δεν υπάρχει βιασύνη. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Άρης μπορεί να πάρει και κάποιον στο τέλος για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ας το αφήσουμε αυτό λίγο στην άκρη για την ώρα, και φυσικά υπάρχει και το θέμα του Ματέο, που είναι στο προσκήνιο ακόμα πιο ζεστά, νομίζω, το τελευταίο διάστημα. Το σημειώσαμε και προχθές στο Λαμπαουτάρης για τον Ωρίς, θα πάρει ο Ολυμπιακός τον Ματέο. Ναι. Θα μας τον δώσει και θα δώσουμε στα ταλάρμα τον Ρόουζ. Και τον έμανε. Ωρίς, τελειώσαμε. Το θέλετε. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν και το θέμα του Ματέου που είναι πάντα στην επικαιρότητα. Το παλεύει ο Άρης και ο Θόδωρος Καρυπίδης, που εξ αρχής χειρίζεται την συγκεκριμένη υπόθεση πολύ πιο ζεστά την τελευταία εβδομάδα. Υπάρχει μέσα στην ομάδα έτσι μια πολύ πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία ότι στο τέλος θα τελειώσει θετικά συγκεκριμένη υπόθεση. Πάντα όμως με επιφύλαξη, παιδιά, και με δεδομένες τις δυσκολίες που έχει η περίπτωση του Αργεντίνου. Το θετικό για τον Άρη είναι ότι, ότι παραμένει εκτός πλάνου του Στάνκοβιτς, ότι ο Αστέρας, ο Ερυθρός Αστέρας, δεν έχει ακόμα στα χέρια του κάποια πρόταση που να ικανοποιείται οικονομικά του θέλω. Και ένα συμβόλαιο τώρα προς τον Ματέο δεν νομίζω να τον αφήσει και να του ξεμείνει μέσα στη χρονιά, ειδικά αν αποκλειστεί από τη συνέχεια του Champions League. Ο Ερυθρός Αστέρας παίζει αύριο. Και η πορεία του Champions League θα διαμορφώσει και τα οικονομικά του δεδομένα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αν περάσει, μπορεί υπό προϋποθέσεις να σηκώσει το συμβόλαιο του Μάτεο αυτή τη στιγμή, που είναι νομίζω 500.000 ευρώ. Αν δεν περάσει, είναι δύσκολα. Και εκεί θα πιεστεί. Και όπου πίεση σημαίνει ρίχνω τις οικονομικές μου απαιτήσεις. Παναλαμβάνω, είναι δύσκολη περίπτωση, αλλά ο Καρυπίδης θα το παλέψει μέχρι τέλους, μέχρι τελευταία στιγμή. Δύο εβδομάδες έχουν μείνει έτσι αλλιώς. Και κάτι παραπάνω για την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδος, δεν πούμε έτσι, ξεκίνησε και λίγο αργά, okay. Μέχρι τότε θα φανεί αν θα γίνει αυτή η υπέρβαση με τον 24χρονο Αργεντινό, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του τις προηγούμενες μέρες. Μια φωτογραφία που ανέβασε σύντροφός του έκανε πολλούς να νομίζουν ότι είναι από ένα διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη. Τελικά είναι από το Βελιγράδι, όπου παραμένει ο ποδοσφαιριστής. Έγινε ένα λαλούμ εκείνη τη μέρα, να τα μπαλόνια, τα κίτρινα και τα μαύρα, να μήπως από πίσω είναι μια εκκλησία που έχουμε στο κέντρο κτλ. Όχι, ο παίχτης είναι στο Βελιγράδι, δεν είναι στην Θεσσαλονίκη, και θα περιμένουμε να δούμε στο επόμενο διάστημα ποια θα είναι τελικά η κατάληξη αυτής της προσπάθειας που γίνεται για την υπέρβαση με την περίπτωσή του. Είναι ακόμα 2 με 3 κινήσεις που θα κάνει ο Άρης για να κλείσει το ρόστερ του. Πολύ δύσκολο, νομίζω, θα γίνει κάποια παραπάνω. Εγώ μπορώ να το αφήνω και στις 2. Να σας πω την αλήθεια, δίνω και ένα περιθώριο για μια τρίτη. Παραπάνω πολύ δύσκολο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν επιλογές σε όλες τις θέσεις. Και αν αλλάξει η ομάδα σύστημα, τότε μένει αυτόματα και ένας παίχτης, ένας καύσης στον μπάγκ, που άρεσε και εκεί μια εξτρα λύση.
είναι και ο Αντέμ, ο οποίος οι πληροφορίες λένε ότι έχει ανέβει αισθητά στις προπονήσεις το τελευταίο διάστημα. Θα πάρει και αυτό σε κάποια φάση τις ευκαιρίες του από την τεχνική ηγεσία της ομάδας και αν αποκτήσει και ένα στόπερ. Μπορεί να αγωνιστεί και στο κέντρο της άμυνας, μπορεί να αγωνιστεί και δεξιά. Αποκτάς και μια ακόμα επιλογή για το δεξιάκρο. Γενικότερα το ρόστερ θα είναι σε μια καλή κατάσταση με 2-3 ακόμα ποδοσφαιριστές. Υπολογίζοντας βέβαια, μην το ξεχνάμε, και τους μικρούς, έτσι. Οι οποίοι θα μείνουν για ένα συγκεκριμένο λόγο. Όχι για να κοσμούν τα επίσημα ή τον πάγκο, για να πάρουν και αυτή η ευκαιρία σε κάποια φάση μέσα σεζόν. Και άμα ο Άρης δει ότι το έργο πηγαίνει καλά και φτάσει μια ανάσα από τους ομίλους και δει ότι έχει ελπίδες να το κάνει, είναι αυτό που έχει πει και άλλη φορά ο Χρήστος, ότι ανάλογα και με την ευρωπαϊκή πορεία σου, μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες, μπορεί να διαφοροποιηθεί και ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Και άμα δεις ότι έχεις και την οικονομική άνεση, να κάνεις και μια κίνηση ακόμα έξτρα από τις δεδομένες που έχεις αυτή τη στιγμή. Αυτά. Καλά τα είπες. Μια που είσαι οικογένεια, λέει ένας φίλος, μα να του πληρώσει το ρεύμα. Μιας που... Που είμαστε οικογένεια, ναι. Του ήρθε ο λογαριασμός, πάνε πλήρωστο. Μια οικογένεια. Μια οικογένεια είμαστε. Μια οικογένεια είσαστε. Εσύ τι είσαι. Εγώ είμαι έξω την οικογένεια, έχω δική μου. Το λαμπαουτάκι είναι οικογένεια, Χρήστε. Όχι. Site είναι. Με εργοδότη και υπαλλήλους. Κάτσε, έχει πιάσει ένα τελευταίο. Καλά πληρωμένους. Κάτσε, έχει πιάσει ένα τελευταίο. Με ελληνιασμένος είσαι. Είμαι. Έξι παρά. Νομίζω οι νέες σου αρμοδιότητες πιστεύω φταίνεις αυτό. Πού? Μαζί μας. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη που μας περιμένει και εμάς και εσάς, ενδεχομένως κάποιος από εσάς που δεν έχετε ξαναπάει. Ναι, ναι, ναι. Και αν κάνετε εγγραφή, το επισκεφτείτε για πρώτη φορά. Όλα τα καινούργια μέλη του καζίνου αποκτούν πρόσβαση σε μοναδικά προνόμια και πολλές εκπλήξεις. Υποφεληθείτε από τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που προσφέρει και πάρτε μέρος σε αποκλειστικές κληρώσεις για να διεκδικήσετε μετρητά. Είναι το τέλειο timing για να γνωρίσετε το δροσερό και ασφαλές του περιβάλλον και να επιλέξετε μέσα από μια πληθώρα παιχνιδιών δοκιμάζοντας την τύχη σας. Regency Casino λοιπόν μαζί μας και η σημερινή εκπομπή. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο με το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Έλα, όλα πες τα. Αθλητικός Λίτερ 107,4. All about Harrison Air. 310 κρούσματα, αλλά τα 190 στην Αθήνα. Σε καραντίνα για 14 μέρες τα Τρίκαλα. Oh. Ένα κολλητός μου ήταν στα Τρίκαλα. Ευτυχώς όχι στα Τρίκαλα. Ο Βόλος. Ένα κολλητός μου ήταν εκεί. Γιατί στα Τρίκαλα, είχε. Πολύ ύποπτο. Είχε στα Τρίκαλα τέτοιο. Κολλητός σου. Δεν τον είδα από τότε που γύρισε, βέβαια. Εντάξει, την Κυριακή γύρισε. Προχθές γύρισε τον Κώστα. Δεν τον είδα. Λοιπόν, 310 νέα κρούσματα, 3 θάνατοι. Πολύ ωραία. Πάμε και κάποια νέα μέτρα τα οποία πάρθηκαν σήμερα. Γιατί στα Τρίκαλα όμως. Είχε τόσα πολλά κρούσματα. Ναι, αυξήθηκαν τα κρίσματα στην περιοχή. Πώς έγινε. Η Πέρεα πότε μπει σε καραντίνα. Πολύ καλό θα ήταν. Σε καραντίνα η Πέρεα. Ο Βαθύλακος. Θα σου πω πότε θα μπει. Όταν πάω ευρωπαϊκό ταξίδι. Ο Βαθύλακος. Βαθύλακος τι να πει. Δεν έχει κρούσμα ούτε ένα. Ένα που είχε όταν έβηχε πριν 3 μήνες. Πέρασε. Εκείνη η εβδομάδα, ρε φίλε, πω πω! Προχώρησε να κέφυγε στα μούτρα μας. Μετά την Αθήνα εννοείς που ήρθα. Είχες πάει Τρίπολη, μετά Αθήνα γιατί είχες... Πέντε μέρες, ήμουνα πέντε μέρες. Τρεις μέρες Αθήνα, όχι, πέντε μέρες Αθήνα που τη μία ήμουνα και Τρίπολη. Στις δύο μέρες ήμουν με Στράτζο όμως. Ο οποίος επίσης έβηχε, αν θυμάσαι εκείνη τις μέρες. Και εγώ έβηχα όταν γύρισα, αλλά δεν είχα τίποτα, εντάξει. Έχει ένα πολύ ωραίο θέμα, βλέπω, του Γιώργου του Μπαϊράμι. Ναι. Στο All About Aris. Έκανε θέμα. Τόσα λεφτά πήρε. Ξαναγίνεται συλλέκτης βαθμών. Το All About Aris δίνει όλες τις λεπτομέρειες για το UEFA Ranking. Έτσι. Τις προκρίσεις που χρειάζεται ο Aris, τους βαθμούς που έχει ανάγκη για να βελτιώσει. Έτσι. Μετά από χρόνια και πάλι τον ευρωπαϊκό του συντελεστή. Έτσι. Πάρε μου λίγο τον Μπαϊράμι. Πολύ καλό. Ναι. Πολύ καλό. Τα έχει αυτά ο Γιώργος. Αυτά τα θέματα τα έχει πάρει πολύ. Ένα πολύ ωραίο θεματάκι. Λοιπόν, και εξηγεί και σε εμάς και σε εσάς. Αυτό το μεσημέρι Κυριακής ενώ είναι 4 η ώρα. Τι μεσημέρι Κυριακής 4 η ώρα. Τι είναι μεσημέρι, δεν είναι. Μεσημέρι είναι το μεσημέρι και 12 τι είναι. Μεσημέρι. Άρα πώς είναι μεσημέρι. Μεσημέρι. Είναι η μέση της μέρας. Είναι απόγευμα. 12, βέβαια. Εσύ όταν σε λένε 4 η ώρα, τι απόγευμα. Είναι. Όχι, μεσημέρι είναι σαν 4 η ώρα. Μετά τις 5 είναι το απόγευμα. Πάμε πάλι. Πάμε πάλι. Ας το τυπικό με την έννοια της λέξης. Γιατί, οκ, okay, τη γυρίζει πολύ καλά η γλώσσα. Ναι. Το ουσιαστικό όμως είναι το θέμα. Πώς 4 η ώρα το απόγευμα. Πώς το τόσα χρόνια. 4 η ώρα το απόγευμα. 4 η ώρα είναι μεσημέρι. Δηλαδή 3 η ώρα είναι απόγευμα. Απόγευμα. Η λέξη, η ελληνική γλώσσα. 3 η ώρα είναι απόγευμα. 3 η ώρα ναι, ναι. Είναι απόγευμα. Είναι. Ή μπορεί να μην είναι απόγευμα, α. Να είναι γεύμα.
Γιατί το απόγευμα αυτό σημαίνει. Το μεσημέρι, όλα η ελληνική γλώσσα, οτιδήποτε λες, αν την ξέρεις, στο εξηγεί. Πρωί. Μεσημέρι. Απόγευμα. Μεσά νύχτα. 4 η ώρα μεσημέρι δεν υπάρχει. Με 4 η ώρα. Δεκατιανό. Η εκπομπή προσφέρει και μαθήματα. Γεύμα. Έλα, δείπνο. Φυσικά. Στις 4 το μεσημέρι. Αλλάξτε λοιπόν τον τίτλο που εκνευρίζομαι και βάλτε στις 4 την Κυριακή. Όχι το μεσημέρι. Λοιπόν, το μεσημέρι της Κυριακής λοιπόν στις 4. Δεν είναι μεσημέρι. Μεσημέρι είναι στις 2. Που δεν έχεις φάει το γεύμα για να γίνει το απόγευμα. Αν έχω φάει στην Ία δηλαδή. Στην Κύπρο τρώμε 1:30. Εκεί είναι το μεσημέρι. Εκεί, ωραία. Δηλαδή εκεί, 2 μεσημέρι. Η ώρα στην Κύπρο, δηλαδή άμα φάμε 1:30, 2 ώρα είναι απόγευμα. Αφού φας, είναι από. Είναι απόγευμα. Από γεύμα. Άσυτε. Γεύμα. Άσυτε. Γεύμα. Είναι μετά ουσία, το γεύμα. Η ουσία. Αυτή είναι η ουσία. 4 η ώρα είναι απόγευμα. 4 η ώρα είναι απόγευμα. Και 5 είναι απόγευμα. Και 6 είναι απόγευμα. Και 7 είναι απόγευμα. Μετά τις 8 που τρως το δείπνο, αρχίζει το βράδυ. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει. Τώρα θα αρχίσουν ότι έχω πάντα έχω δίκιο. Μετά είναι μεσάνυχτα. Και μετά είναι ξημερώματα. Δίνεις δικαιώματα. Ρε φίλε, πού είναι, πάρ' τη μαμά σου ένα τηλέφωνο. Τη μανούλα. Πάρ, πλήρωνε σχολεία και τα λοιπά. Εδώ, σε μένα. Δεν πρέπει να πάρεις τη μάνα μου τηλέφωνο. Τι, ποιο πέρα, τον μπαμπά. Ποιον. Καθηγητής δεν ήτανε. Όχι, δημοσιογράφος. Αυτό, δεν στα άμαθε αυτά. Αυτός λοιπόν. Δεν στα άμαθε. Ναι, okay. Για πες τον κύριο Παπαδόπουλο λίγο. Δεν μου τα άμαθε. Όχι, αυτό δεν είναι ο μπαμπάς δημοσιογραφία. Αυτό είναι σχολείο. Γυμνάσιο Λύκειο. Ελληνική γλώσσα. Και αυτός από δίπλα δεν πρέπει να κάνει κάτι. Α, μαζί δεν διαβάζει, τι θα κάνει ο άνθρωπος, ρε. Διάβαζα. Ναι, το βλέπω. Μεσημέρι, 4 ώρα. Όλη τη μέρα και δεν είναι από πάνω. Λοιπόν. Πλήρωνε όμως τους λογαριασμούς. Άλλο αυτό. Να μην σου λείπει τίποτα. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Κάτσε να το. Σα πωλήσω όλους. Λοιπόν. Όχι, αποζημίωση. Όχι τώρα, από αύριο ή πάτε. Από αύριο αποζημίωση. Απόλυση. Ναι, τώρα δεν έχει νόημα. Μεσημέρι. Ναι. Το ανοίγω κι εγώ, λέω τι μεσημέρι. Τι ώρα μας έβαλαν, 2. Και παίρνει τηλέφωνο. Λέμε για τρέλα, λοιπόν. Αύριο, λοιπόν, όσοι πάτε στην μπουτίκ, θα μπορείτε να προμηθευτείτε και αυτό το ωραίο κασκόλ, το ευρωπαϊκό, το πρώτο τη σεζόν. Ποιο είναι αυτό? Και υπόλοιπα, με την κούρα σκοβαλίφκα, ρε φιλέ. Κασκολάρα, 13 κάτι. Ευρώ. Μπουτίκ. Ναι. 13 κάτι. Ναι. Το πάρω. Το πάρω, φυσικά. Συλλεκτικά είναι αυτά. Εσείς τα είχατε φυσικά. Τα έχω όλα αυτά. Τη δικιά σου εποχή 18 ευρώ έκανε. Όχι, και πιο φθηνά. Και πιο φθηνά. Είχα πάρει. Από τότε έχω νομίζω μόνο το Άρης Αθλέτικο και ένα Άρης Μπάγκερ Λεβερκούζεν. Έχω χαμηλώσει εντελώς το χαλί, δεν βοηθάει αυτό. Έχω βάλει, είχα πάρει ένα Σαραγώσα Άρης. Ήταν το πρώτο που είχε βγει. Δεν είχαμε βγάλει εμείς. Άρης Σαραγώσα. Και βγάλαν αυτή Σαραγώσα Άρης, το οποίο το πουλούσαν στην μαύρη εκεί πέρα. Μαύρη αγορά. Στην μαύρη. Με αγορά. Φαντάζομαι δηλαδή πόσο, μπορεί να, πόσο ακριβό ήταν, μάλιστα. Όχι, δεν ήταν ακριβό. Σου λέω ότι δεν ήταν επίσημο. Δεν το είχε βγάλει η Σαραγώσα δηλαδή. Το αυτό είχαν βγάλει αυτοί από μόνοι. Το είχαν βγάλει κάποιοι εκεί πέρα περιφερειακά. Περιφερειακά, μάλιστα. Όσοι πάντως πάτε αύριο στην Μπουτίκ, εγώ θα πάω μια βόλτα να σου πω την αλήθεια. Στο Βικελίδη λογικά θα βρεθούμε. Αφού θα πας εσύ, δεν να σου πω την απάντηση για μένα. Θες. Ναι, ναι. Απλά δούμε το πρόγραμμα για να διαφοροποιήσουμε και το πρόγραμμα γενικότερα αναλόγως. Εδώ πέρα. Ναι, λίγο. Τι είναι αυτό, ναι. Ωραία. Θα πάμε λοιπόν αύριο στο Βικελίδη, θα πάμε και μια βόλτα την μπουτίκ με τη μασκούλα μας, την κεντρινόμαυρη. Για να προμηθευτούμε και το κασκόλ, παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Πέρα πλάκας. Είναι συλλεκτικό, αυτά πρέπει να τα κρατάς. Άσχετα τώρα αντιπάλο, εντάξει, δεν είναι ας πούμε, ούτε η City, είναι ούτε η Ατλέτικο, είναι ούτε η Μπάγκερ Λεβερκούζεν, είναι, αλλά είναι ένα ευρωπαϊκό κασκόλ. Από ποια έχουμε? Έχουμε από City, το μισό-μισό, από Μπάγκερ Λεβερκούζεν. Πέρυσι, έλεμε σου. Το περσινό το έχω, το αγόρασα από εδώ. Όχι, δεν το αγόρασα. Στην Κύπρο μου το δώσανε. Το όχι, όχι, μας το έδωσε η τέτοια. Σουάρης. Ναι, μας το έδωσε η. Για μένα δεν πήρα, ευχαριστώ. Μας το. Εκεί ήσουν. Στους δημοσιογράφους τα μοιράσανε. Στο γήπεδο. Στη συνέντευξη τύπου. Δεν ήμουν εκείνη. Γιατί δεν ήρθε. Γιατί δεν κρατήσε ένα κασκόλ. Όχι, 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 για το συνεργάτη σου. Δεν έδινε. Να κρατήσω εγώ. Όχι, κάτι θυμάμαι, σου είχα πει να έρθει και κάτι έκανε εκεί. Ήσουν τσατισμένο και δεν ήρθε. Κάτι τέτοιο είχε παιχτεί ένα τέτοιο σενάριο. Κακό ήρθε και την άλλη μέρα. Σε διώχνω. Αφού με είχε σπάσει τα νεύρα. Χωρίζουμε.
που λέει και ο Ζαγόρας. Χωρίζουμε. Λοιπόν, κάτι τέτοιο είχε γίνει και έχασε το κασκόλ. Να μάθεις άλλη φορά. Γιατί είχα μαλώσει. Να μάθεις. Γιατί είχα μαλώσει. Να μάθεις. Γιατί σε πιάσανε τρέλες σου. Να μάθεις. Άλλη φορά να έρχεσαι. Να μάθεις. Ποιος έχασε. Ποιος έχασε το κασκόλ. Δεν πειράζει, φίλε. Ποιος έχασε το κασκόλ. Ένα κασκόλ λιγότερο. Θα ζήσω. Κάτι έκανε. Τι ήθελες να κάνεις. Να πάρεις μια πάλι να λείπεις με άδεια. Κάτι τέτοια ήθελες. Όχι, δεν ήταν. Θυμάσαι πολύ καλά τι έγινε και θυμάμαι και εγώ τι έγινε. Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν χρειάζεται να ξέρω ο κόσμος. Όχι, εγώ δεν θυμάμαι όντως. Τα ξεχνάω αυτά. Φαντάσου. Τα ξεχνάω. Εσωτερικά θέματα. Χέρι, πέναλτι. Duisburg Dortmund 0-1. Το βάλε. Το βάλε. Λοιπόν. Τελειώσαμε με την Κουβαλίφκα. Κουβαλίφκα και τα λοιπά. Τελειώσαμε. Μπουτίκα έχει σχολικά παιδιά. Να πάτε να πάρετε. Δεν το ολοκλήρωσα εγώ αυτό που έλεγα πριν. Τώρα. Για το θέμα που με ρωτάτε, Κοντοβά και τα λοιπά, το χειρίζεται ο Άρης νομικά, δεν χρειάζεται πολλά-πολλά. Νομίζω ότι η ομάδα ξέρει τι πρέπει να κάνει. Υποχρεωτική μάσκα σε κλειστούς εργασιακούς χώρους. Α, για την ενότητα Αττικής, εντάξει, ωραία. Γιατί παιδιά εδώ πέρα έχουν και μια εκπομπή να κάνουν. Πρόγραμμα Super League. Εντάξει, δεν εννοεί εσένα που κάνεις εκπομπή, ρε φίλε. Με τη μάσκα, πώς θα κάνεις εκπομπή. Λοιπόν. Ο φίλος ο Γιώργος μου λέει πάει εκπομπούλα. Βόλος ΠΑΟΚ. 26 του μηνός. Ναι. Ολυμπιακός Πανετολικός. Και αυτός 26 του μηνός, 8.30 ώρα, 6.30 ώρα παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Άρης Γιάννενα. 4 η ώρα Κλέανης Βικελίδης, ωραία ώρα. Θα έχει κόσμο. Αν έχει κόσμο, φίλε, Κυριακή, 4 η ώρα, κατάμεστο θα είναι το γήπεδο από 5.000. Όφια, ο χαμός θα γίνεται. Όφια Ατρόμητος. Καρυμπίδι. Όφια Ατρόμητος. Την ίδια ώρα, στις 6. ΑΕΚ Λαμία, ίδια μέρα 8.30, 28 του μήνα, ΑΕΛ Παναθηναϊκός, στις 7.30 Δευτέρα. 28, 17, μήπως το 26 είναι Παρασκευή. Όχι, Δευτέρα. 24, 25, 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 25. Ωραία, και Αστέρας Τρίπολης Απόλλων Σμύρνης θα οριστεί τις προσεκείς ημέρες. Άντε να τελειώσει αυτό το... Το χαζό, όχι παίζουν οι δύο, δεν παίζουν, οι τρεις παίζουν. Ο ένας λείπει, ο άλλος έρχεται. Λοιπόν, να τελειώσει και αυτό το... Αν όχι σήμερα το βράδυ, αύριο μέσα στην διάρκεια της αυριανής ημέρας θα είναι στην πόλη ο μάνατζερ του Λούκα Σάσα. Όπως είχαμε ναι, για δώσε λίγο ρεπορτάζ, γιατί χθες ο Άγγελος είπε ότι Σάσα και Φέτφα συζητάνε ναι. Για επέκταση. Ναι, είναι κάτι που το έχουν οι άνθρωποι του Άρη στο μυαλό τους από το καλοκαίρι κιόλας. Ότι κάποια στιγμή θέλουν να ασχοληθούν αυτό το κομμάτι. Αν όχι, μέχρι το βράδυ, αύριο θα είναι στην πόλη ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, ο κ. Κορνασίνη, και θα μιλήσει με τους ανθρώπους του Άρη, με τον Άγγελο Χαριστέα στην προκειμένη περίπτωση για την ανανέωση του συμβολέου του Λούκα Σάσα. Οι δύο πλευρές δεν έχουν μπει ακόμα σε πολλές λεπτομέρειες. Είναι δεδομένο ότι ο Άρης θέλει να διατηρήσει τον Βραζιλιάνο στο δυναμικό του από τη στιγμή κιόλας που ολοκληρώνει το συμβόλαιο του το 2021 και το Γενάρη. Από το Γενάρη θα αποκτήσει το δικαίωμα να υπογράψει όπου αυτός επιθυμεί, ενώπιση του επόμενου καλοκαιριού. Και οι δύο πλευρές θέλουν να συνεχίσουν μαζί. Αυτό λέει και η πλευρά του ποδοσφαιριστή. Το θέμα είναι το οικονομικό, που προφανώς η πλευρά του Σάσα θα αξιώσει ένα μεγαλύτερο ποσό από αυτό που λαμβάνει τώρα ο Βραζιλιάνος. Δεν έχουν μπει ακόμα στην διαδικασία να συζητήσουν ακριβή ποσά ή διάρκεια συμβολαίου, αλλά δεν θα πάμε σε μονοετές σε καμία περίπτωση. Μονοετές, αφού έχει άλλο. Και αυτό που θα έχει ενδιαφέρον, μονοετές, εννοώ να υπογράψει ένα χρόνο ακόμα μετά τη λήξη του συμβολίου που έχει τώρα. Γιατί? Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε. Άλλα δύο είναι επομένως. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν θα διαμορφωθούν διαφορετικά και οι ρήτρες που υπάρχουν στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. Αυτή είναι η ουσία, ρε φίλε. Εκεί είναι η ουσία. Να σου δώσω παραπάνω λεφτά. Σάσα, ναι, αλλά να αλλάξουμε και λίγο τις ρήτρες. Γιατί όχι 600. Είναι 600, επαναλαμβάνω, και το εξωτερικό ένα ποσό το οποίο ο Άρης θέλει να ανεβάσει. Και είναι και 1,2 για ομάδα εντός Ελλάδος, που εντάξει αυτό δεν τον απασχολεί και ιδιαίτερα, δεν θέλει να το κατεβάσει. Νομίζω είναι σε καλά επίπεδα το συγκεκριμένο νούμερο. Αλλά περισσότερο άρχισε να βάσει τη ρήτρα όσον αφορά τον πάιο του ποδοσφαιριστή από ομάδα του εξωτερικού. Και αυτό θα πρέπει να το κερδίσει σε εισαγωγικά με ένα καλύτερο συμβόλαιο οικονομικά προς τον παίχτη. Το Φετβατζίδη είναι μια πιο δύσκολη περίπτωση. Θα πω εγώ. Αφού θέλει να φύγει. Ναι, ναι, ναι. Επειδή κυρίως γι' αυτό. Επειδή όπως λένε πολλοί, θέλει να φύγει ο Φετφατζίδης κιόλας. Το βλέπετε ότι δεν απολαμβάνει την παρουσία του. Ανανέωσε για να μην. Μετά τον ανανεώσει, ανανέωσε για να φύγει. Παιδιά, μην ξεχνάτε κάτι πολύ βασικό για το Φετφατζίδη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μείνει κιόλας στον Άρη. Παντρεύτηκε το καλοκαίρι. Ελληνίδα.
Δεν μπορεί να την πάρει μαζί του. Αστυνομικό. Ωραία. Παίζει και αυτό το ρόλο του σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά για το Σάσα. Εννοείς δεν μπορεί να πάρει άδεια άνευ αποδοχών για δύο χρόνια, θα λείψει το χιλιάρικο από το σπίτι. Δεν θα λείψει το χιλιάρικο από το σπίτι. Δεν είναι ότι ο Φετφατζίδης δεν έχει και χρήματα. Μα σταματήσει τώρα, τρώνε και τα τρισέγγωνα. Οκ, με τόσα που έχει βγάλει στην καριέρα του. Αλλά εντάξει, ο Άρης προσπαθεί με διάφορους τρόπους να τον ψήσει και λίγο παραπάνω. Βλέπετε, τον περιβραχιώνει. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, γίνεται δουλειά. Εντάξει, το ήταν πιο διαλλακτικός στο θέμα του γάμου, ας πούμε, και δεν ήρθε να παίξει με τον Μπακ σε Ντούμπα. Που πήραν σβηστά το 0-0, βέβαια. Εντάξει, δεν χρειάστηκε τώρα. Με Μπαγκαλιάνη δεξί μπακ. Λοιπόν, θα περιμένω λοιπόν να γίνει αύριο το ραντεβού των ανθρώπων του Άρη, του Άγγλου Χαριστέα συγκεκριμένα, με τον μάνατζερ του Σάσα και να δούμε τι θα προκύψει. Γιατί μπορεί να μην έχουμε και κάτι ουσιαστικό. Μπορεί να γίνει απλά μια κουβέντα και να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές. Ναι, ότι θα τα ξαναπούμε πάλι μέσα στο επόμενο διάστημα. Για την ανανέωση του συμβολέου. Αλλά είναι σημαντικό το ότι έρχεται ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή εδώ πέρα. Πιθανότατα να μείνει και εδώ την Πέμπτη και να παρακολουθήσει και το μάτς κιόλας με την Κολοσκοβαλίφκα, ο κύριος Κορνασίνη. Αύριο θα μάθουμε και την αποστολή. Αύριο θα μάθουμε και τους διαιτητές για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Υπάρχει και το μάτς με τον Βόλο την Κυριακή. Να δούμε ο κύριος Κλάντεμπεργκ ποιον θα βάλει στο παιχνίδι με τους Θεσσαλούς που βγάλαν διπλάρα μες στον Ατρόμητο 0-1. Και επειδή ακούω πολλά, δεν σημαίνει ότι ο Βόλος επειδή έβγαλε διπλό και μέσω ομαδάρα. Εντάξει, πρέπει να δούμε λίγο και ποιον είχε απέναντί του και σε τι κατάσταση την ομάδα που είχε απέναντί του. Ο Βόλος είναι μια χαρά ομάδα, Νίκο. Είναι ομαδάρα, ναι. Ομαδάρα. Ομαδάρα, ναι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλύτερη από πέρσι που πήγε και την υποτίμησε πέρσι και έχασε. Εργοτσιόλη. Που τον έφαγε. Εργοσάκι Τσιόλη. Και α το έδειξε ότι είναι καλή ομάδα. Ναι. Εδώ μέσα. Μάλιστα. Αλλά άλλο το παιχνίδι εκεί. Άλλο εδώ. Έτσι, μπράβο. Παίζει ρόλο και αυτό. Λοιπόν, καλύψαμε και το θέμα του Σάσα. Για τον μπάσκετ, προτάει ένας φίλος. Έστειλε μήνυμα νωρίτερα με φιλικά, αφού ακυρώθηκε με τον Ηρακλή. Ψάχνοντας τον Άρη για φιλικά. Επειδή δεν έγινε και το σημερινό με τον Ηρακλή, τελευταία στιγμή ο Γυραιός ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να κατέβει να παίξει το συγκεκριμένο μάτσο. Άρης αναζητεί αντιπάλους για να δώσει τουλάχιστον ακόμα ένα φιλικό. Γιατί δεν αργεί και η ώρα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της φετινής σεζόν. Έχει κύπελο Άρης στα τέλη του μήνα. Κύπελο, πελοκή που θα λέει και ο Κώστας Κούσης. Με τον Τζάλμερς τον περιμέναμε σήμερα να κάνει λίγο αυτό το ντεμπούτο, το ανεπίσημα. Ο Ντραγκίσεβης μόνο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, να με διορθώσει ο Ντένος Ογκάτζης, πάντα ακούει την εκπομπή, δεν έχει έρθει ακόμα διότι υπάρχει το ζήτημα με το φιλόμενά του την περσινή σεζόν. Εντάξει, νομίζω ότι με αυτόν, το έλεγε και ο Αντώνης εδώ και πολύ καιρό, ότι θα βρεθεί η άκρη, γιατί τον βολεύει, είναι και δίπλα στη Σερβία. Το βοηθάει πολύ και για 26.000 που θα βρω. Εντάξει. Τι εντάξει. Θα τα βρεις, πιστεύω. Θα τα βρω. Εύκολα, δύσκολα. Θα τα βρεις. Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν με σωστό, με ορθολογικό τρόπο να φέρουν το καράβι σε ένα καλό σημείο. Δεν μπορούν βέβαια μόνοι τους εσαΐ, αλλά με τις δυνάμεις που έχουν αυτή τη στιγμή προσπαθούν να το καταφέρουν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τα Data Labs που ήταν μαζί μας στη σημερινή εκπομπούλα. Αν θέλεις να γίνεις expert στην πληροφορική και απαραίτητο στην αγορά εργασίας, παρακολούθησε σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων τεχνικού δικτύου και απέκτησε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Τηλέφωνο το Data Labs 2310 22 2962, datalabs.edu.gr. Μπορείτε να επισκεφτείτε και τα γραφεία του Data Labs Εθνικής Αμήνης 14α. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα για να πάρει και λίγα λεπτά παραπάνω η επόμενη εκπομπή μισής διάρκειας που υπάρχει στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4, του αθλητικού Λίμπερο. Μια εκπομπή που η επιτυχία της είναι δεδομένη και γι' αυτό τα πλάνα αλλάζουν ενώ του νέου προγράμματος. Τι είναι? Γιατί η επιτυχία της απογευματινής ζώνης στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης είναι δεδομένη. Και φαίνεται από την αγάπη του κόσμου, ο οποίος την έχει φταγκαλιάσει στις φτερούγες του όλους αυτούς τους μήνες. Η επιτυχία μιας εκπομπής φαίνεται από τους χορηγούς της. Έτσι λες. Μάλιστα. Εγώ λέω και από τον κόσμο. Να σας πληρώσω ο κόσμος τότε. Πολύ καλό. Λοιπόν. Μόλις φτάνει τα λεφτά. Παπατζηλίκη μας πλάς. Παπατζηλίκη. Αυτά για σήμερα. Για σήμερα. Για σήμερα. Όσο λαμπάω τάξη. Είσαι μια ξυπνάδα να πεις άλλη. Συνεχίζουμε και μετά. Πολλές.